Στα ζήτητα εδώ και 9 μήνες παραμένει το φορτίο μαμούθ, όπλων και φυσιγγιών που κατασχέθηκε στη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του λιμενικού ανοιχτά της Κρήτης. Από τα αμπάρια του Χαντατένα απομακρύνθηκαν 5.000 όπλα και πάνω από μισό εκατομμύριο φυσίγγια, τα οποία τοποθετήθηκαν σε κοντέινερ για να παραμείνουν έκτοτε εκτεθειμένα στην καρδιά του λιμανιού του Ηρακλείου. Υπάρχει αυτό το φορτίο που αναφέρεται, όμως σύντομα θα αποδοθεί. Περιμένουμε μια εισαγγελική παραγγελία για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να οι σφαίρες και τα όπλα που έχουν κατασχεθεί από τη Λιμενική Αρχή Ηρακλείου να αποδοθούν όπου διατάξουν αρμοδίες. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, ένα ολόκληρο οπλοστάσιο ικανό να εξοπλίσει τουλάχιστον μία ταξιαρχία στρατού παραμένει σε απόσταση αναπνοής από επισκέπτες, περιπατητές και κάθε χρήστη του ενετικού λιμένα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τη φρούρηση του φορτίου. Ένα κοντέινερ εντοπίστηκε με 500.000 σφαίρες περίπου, 9 χιλιοστών, και ένα κοντέινερ με καραμπίνες αστυνομικού τύπου. Δεν υπάρχει ζήτημα κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια, καθώς το φορτίο είναι σφραγισμένο στα κοντέινερ, σύμφωνα με τον κεντρικό λιμενάρχη Ηρακλείου. Όλα καλά, όπως το είπα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τίποτα άλλο. Είναι στη δική μας ευθύνη και αρμοδιότητα η φύλαξή τους και αυτό γίνεται και περιμένουμε αυτά που σας προείπα. Όπως δηλώνει ο κύριος Αϊτάκης, είναι θέμα ημερών η εισαγγελική παραγγελία για την απόδοση του φορτίου, το οποίο προσπάθησε να διεκδικήσει η ελληνική αστυνομία, ώστε τα 500.000 φυσίγγια να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον για τις εκπαιδευτικές βολές των ενστόλων. Όπως φαίνεται πάντως, το λιμενικό κατάφερε να λάβει άδεια για την αξιοποίηση μέρους του οπλισμού και των φυσιγγίων. Έχουμε μια πληροφορία ότι κάποια από αυτά θα καταλήξουν τελικά στο λιμενικό σώμα για την ενίσχυση του λιμενικού. Αυτό είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Προβληματική είναι και η παραμονή του ίδιου του πλοίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς όπως εξηγεί ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος, οι διαδικασίες για την εκποίησή του είναι εξαιρετικά χρονοβόρες. Το ίδιο συμβαίνει και με το τσιγαράδικο που έχει ακινητοποιηθεί μπροστά από το παλιό ψυγείο. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν μας δημιουργεί αυτή τη στιγμή πρόβλημα. Βέβαια είναι αρμοδιότητα του Λιμεναρχείου και του Τελωνίου. Πρέπει να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες το γρηγορότερο δυνατόν για να μην έχουμε προβλήματα.